πόσο ζωή σου έχουν δώσει οι γυναίκες στη ζωή σου και πόσο ευθύνονται εκείνες για τα νιάτα που βγάζεις 70 χρόνια μετά στο σανίδι, για τη ζωντάνια σου. Πόσο ευθύνονται οι γυναίκες. Θα σου πω τώρα κάτι. Μίλησέ μου για τις γυναίκες. Η γυναίκα διευθύνει τον κόσμο από αιώνες. Η γυναίκα διευθύνει τον κόσμο. Παραδείγματος χάρη, είναι μια γυναίκα παντρεμένη με έναν φαραώ, με έναν βασιλιά. Και του λέει μέσα στο σπίτι η γυναίκα που φράει το τσεμπέρι και αυτά. Γιατί δεν λες και αυτό, πεις έτσι και έτσι και έτσι. Και μένει αυτός ο ξερός και βγαίνει στον κόσμο και λέει: σκέφτηκα αυτό και αυτό και αυτό. Αυτό που του είπε η γυναίκα. Βέβαια, ναι, δεν είναι το είπε η γυναίκα, ναι, αυτό είναι. Δεν το λέει. Η γυναίκα διευθύνει τον κόσμο από αιώνες. Από την καταβολή του κόσμου η γυναίκα διευθύνει. Και η γυναίκα είναι ένα πράγμα που είναι κύτταρο στον άντρα. Είναι το κύτταρό μας η γυναίκα. Εγώ εντωμεταξύ με τη γυναίκα έχω σχέσεις από μικρό παιδί. Από 12 χρονών έχω σχέση με γυναίκα. Μ' αρέσει πολύ η γυναίκα και δεν πήρα ποτέ γυναίκα που ήρθε στο θέατρο με σκοπό να δεθούμε ή να κάνουμε. Να κάνετε σχέση, να κάνετε. Σεξ, να κάνουμε. Σεξ, ερωτική σχέση. Και έλεγα, ναι. Δεν έχω ρόλο. Με έχετε, δεν έχω ρόλο. Εγώ θέλω τη γυναίκα να την κυνηγήσω, να με αρνηθεί, να την βέβαια και να την νικήσω. Α, δηλαδή αυτό είναι. Κατακτητής. Ναι. Είναι είδηση δηλαδή ότι. Είδηση το λέμε εμείς τώρα εδώ πέρα, ξέρεις. Είναι σημαντική πληροφορία και για τους άντρες που ακούνε τώρα και θέλουν να έχουν κατακτήσει, θέλω να πω. Ναι. Γιατί διδάσκεις τώρα, έτσι. Δεν έχω. Δηλαδή ποτέ δεν έχεις αποδεχτεί. Την πρόταση σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών για να συνάψει σχέση ερωτική από γυναίκα που σε θέλει απεγνωσμένα. Όχι. Ε, που λέει βουτσά, θέλω να πάω μαζί σου. Όχι, όχι. Έχω τη ζωή. Ποτέ. Όχι. Άλλο. Εγώ θέλω να την κυνηγήσω τη γυναίκα να με απορρίψει και να την νικήσω. Και δεν έχω ποτέ ποιες γυναίκες είχα με ποιες γυναίκες. Αυτά θέλουν όμως και οι γυναίκες, Κώστα. Βέβαια. Έτσι. Ποτέ δεν έχω πει μια γυναίκα. Ποιο με τι γνωστέ. Η γυναίκα αυτό θέλει. Ναι, ναι. Να την κυνηγά, να την κατακτήσει και να τη γοητεύει στην προσπάθειά σου να την κυνηγεί και να την κατακτήσει. Βέβαια. Και έτσι πέφτει στο τέλο. Μεγάλο δεν κυνηγητό, ωραίο κυνηγητό. Αυτό. Αλλά είχε πολλά γυρίσματα, πολλέ δουλειέ και δεν έχει προλάβει πολύ. Έχει ακόμα χρόνο να παρακαταθεί. Έχει και τι ταινίε. Η γυναίκα που σε δυσκόλεψε περισσότερο στη ζωή σου, λοιπόν. Στο ανθρωποκυνηγητό αυτό που εξαπέλυε κάθε φορά να την κατακτήσει. Ποια είναι. Μπορείς, ποτέ, δεν μπορώ να πω. Δεν λέω ποτέ για γυναίκες. Δεν λες. Ποτέ. Υπάρχει γυναίκα γνωστή που σε πέθανε, σε έλειωσε μέχρι να την κατακτήσεις. Αλλά την κατέκτησες. Αυτό ήταν η ευτυχία μου. Να μην με θέλει και τελικά να την νικήσω. Και τελικά την νίκησες. Βέβαια. Έχασες ποτέ από γυναίκα. Οπωσδήποτε. Έχασες. Ο μεγάλος παίκτης έχει και ήττες, η μεγάλη. Βέβαια. Οπωσδήποτε έχω χάσει γυναίκες.